Στις Βρυξέλλες εκφράζεται έντονη ανησυχία για την καθυστέρηση που σημειώνεται στο πρόγραμμα και διαμηνύεται ότι οι ελεκτές αναμένουν άμεσα συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την αποφασιστική προώθησή του. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι από το περιεχόμενο των απαντήσεων της Αθήνας θα εξαρτηθεί η ημερομηνία επιστροφής του κλιμακίου της Τρόικας, αρχικά σε τεχνικό επίπεδο, η οποία τοποθετείται για τα τέλη Φεβρουαρίου. Προϋπόθεση για την έλευση των εμπειρογνωμόνων της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι να έχουν κριθεί ικανοποιητικές οι διευκρινήσεις της Ελλάδας. Ειδικότερα, η Κομισιόν αναμένει να τις κοινοποιηθούν οι οριστικοί κατάλογοι με το προσωπικό και τον αριθμό της διαθεσιμότητας υπαλλήλων ανά τρίμηνο και ως το τέλος του 2014. Στην έδρα της Επιτροπής υπενθυμίζουν ότι με βάση το μνημόνιο πρέπει να τοποθετηθούν εντός του 2013 σε διαθεσιμότητα 25.000 κυβερνητικοί υπάλληλοι, από τους οποίους 12 με 13.000 το πρώτο εξάμηνο, και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια στελέχωσης για τα κύρια Υπουργεία, ώστε να εντοπιστούν υπεράριθμοι υπάλληλοι. Επίσης, θα πρέπει να καθοριστούν τριμηνιαίοι στόχοι για υποχρεωτικές αποχωρήσεις μέχρι το τέλος του 2014. Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων της Επιτροπής θεωρεί ότι είναι αναπαρκής οι πληροφορίες που έχει δώσει η Αθήνα σχετικά με την αναδιάρθρωση του δημοσίου και των οργανογραμμάτων. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα πρέπει να αποσταλούν στις Βρυξέλλες τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων, να προσδιοριστούν οι καταργούμενες θέσεις και να καθοριστούν οι τριμηνιαίοι στόχοι αποχωρήσεων μέχρι το τέλος του 2004. Σύμφωνα με το αίτημα της Τρόικας, 25.000 υπάλληλοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα για ένα έτος, λαμβάνοντας το 75% των αποδοχών τους, ενώ στη συνέχεια μόνο ορισμένοι από αυτούς θα επαναπροσληφθούν και θα τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις. Πηγές της Κομισιόν επισημαίνουν ότι πλέον βρίσκεται στον αέρα ο αρχικός σχεδιασμός που προέβλεπε ότι όσοι τεθούν σε διαθεσιμότητα θα καλύψουν στη συνέχεια και νέες θέσεις που θα προκύψουν από τη συνταξιοδότηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι τελικά είναι αναπόφευκτο οι υπάλληλοι από την δεξαμενή των 25.000 να απολυθούν οριστικά μετά την παρέλευση της διαθεσιμότητας. Η διαθεσιμότητα και γενικότερα ο περιορισμός του δημοσίου τομέα συνιστούν κομβικό σημείο και προϋπόθεση για τη συνέχιση της στήριξης της Ευρωζώνης, δηλώνουν παράγοντες της Επιτροπής.